Ήδη έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε όλες τις Ηπείρους, σαν περιφέρεια, μαζί με τους υπόλοιπους παραγωγικούς φορείς, έτσι ώστε να μην περιμένουμε μόνο από την πατρίδα μας, η οποία δυστυχώς χρεοκόπησε. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο πιο γρήγορα τη δεχτούμε, ας το πούμε, από τους εργολάβους λόγω των τραπεζών και των εκλογών, τώρα τέλος πάντων με καυγά, με σπρόξιμο, με τούτα και με τα άλλα, θα ξεκινήσουν τα έργα πάνω από 3 εκατομμύρια για να υπάρχει αποδικό δίκτυο που υπάρχουν τα χρήματα και πρέπει να μην μας βρει ο χειμώνας σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια, εντός των ημερών, ο Περιφερειάρχης θα υπογράψει και ένα μεγάλο έργο, έτσι αναπτυξιακό, καθαρά για την επαρχία εδώ. Είναι η μελέτη του γαράζου Ξωσφανόγια, η οποία τελείωσε προϋπολογισμού. Ξεκινάει η μελέτη προϋπολογισμού 1.600.000 ευρώ. Ένας δρόμος που για τον Πάνω Μυλοπόταμο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι πολύ δυναμική η περιοχή, θα την προσέξουμε ιδιαίτερα, έτσι ώστε σε ένα βάθος χρόνου θα μπορεί να ξεδιπλώσει και αυτή τις πραγματικές της ικανότητες, γιατί έχει κρίσιμη μάζα ανθρώπων που και μπορούν και θέλουν να φέρουν τα πάνω κάτω. Να κάνουν ακόμα και το δύσκολο ευκολότερο. Αρκεί να είμαστε όλοι μαζί, να μην προβάλλουμε το εγώ, αλλά να προβάλλουμε το εμείς, να έχουμε συνέργειες και συνεργασίες, να καταλάβουμε σε ποιο περιβάλλον ζούμε, να αλλάξουμε την οτροπία μας μέχρι τώρα. Θα πρέπει να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Μόνο αν αλλάξει, αν πούμε ότι εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, πράγματι ο κόσμος θα αλλάξει και δεν θα περιμένουμε. Μας τα έπρεπε βέβαια και δυσάρεστα, μας τα έπρεπε και ευχάριστα, οπότε εμείς πιάνουμε το ευχάριστο. Είναι πάντα φίλοι του χωριού μας και του Δήμου μας και πάλι την ευχαριστούμε για τα ωραία της λόγια, τα αληθινά και από καρδιάς. Και βέβαια, και ο σύζυγος βέβαια, ο εξαιρετικός, βέβαια. Προτού να καλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αυροποτάμου, για να θυμηθεί ο κύριο Γένιο, θα σας παρακαλέσω όσοι έχετε αυτοκίνητα από εδώ μέσα στον δρόμο μέχρι κάτω το μουσείο, δεξιά ή αριστερά, επειδή αρχίσατε να στρώνουν για το τυρί το βράδυ, να τα βγάλετε, να τα πάρετε κάτω στον ποταμό, υπάρχει εκεί στο γήπεδο ή παραπάνω στο σπηλό ή στο δρόμο παραπάνω. Καλώς ορίσατε για το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συμπεδρίο, αγαπητοί φίλοι και αγαπητοί μουσικισμένοι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το συνέδριο όντως πραγματοποιείται σε δύσκολες εποχές και οικονομικές και κοινωνικές, αλλά εγώ θα έλεγα ειδικότερα περιβαλλοντικές. Ακούτε όλοι και έχετε γνώση, νομίζω, ότι σαν άνθρωποι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα που έχει να κάνει με τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή και κυρίως με το πόσο άνθρωπος αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Πόσο άνθρωπος αντιμετωπίζει αυτό το πλανήτη ο οποίος μας γέννησε και ο οποίος μας αναθρέφει. Είμαστε τυχεροί σαν είδος, διότι ζούμε σε ένα πλανήτη, το πλανήτη Γη, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς στην καλύτερη απόσταση από τον ήλιο για να μπορεί να διατηρεί το νερό στην αυτή τη μορφή. Το νερό το οποίο γέννησε όλους τους οργανισμούς από τον πλανήτη. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε εμείς τον πλανήτη σήμερα είναι ουσιαστικά ένας τρόπος που έχει να κάνει με τη σχέση μας προς το περιβάλλον. Το κατά πόσο μπορούμε να παίρνουμε από αυτό το πλανήτη χωρίς να τον εξαπλούμε. Ίσως πληροφορηθήκατε ότι στις 13 Αυγούστου για φέτος έληξε η ημερομηνία που ό,τι είχε να μας δώσει ο πλανήτης για το 2015 μας το έδωσε. Ό,τι καταναλώνουμε από τις 13 Αυγούστου του 2015 είναι παραπάνω από αυτά που μπορεί να δώσει ο πλανήτης. Παραπάνω από τη δυνατότητα που έχει να αναπληρώσει τους πόρους στην Ορίτη, αλλά και στην Κρήτη γενικότερα, έχει διαμορφώσει αυτό που βλέπουμε σαν φυσικό περιβάλλον σήμερα. Στην ουσία, στην Κρήτη, λόγω της πολύχρονης και χιλιετούς παρουσίας του ανθρώπου από τη μινωρική εποχή και παλιότερα, έχει διαμορφωθεί καθαρά τον άνθρωπο. Αυτό που βλέπουμε σαν περιβάλλον στην Κρήτη είναι ένα ανθρωποκινές περιβάλλον που έχει φτιάξει ο άνθρωπος με την δραστηριότητά του. Και πάντα συμβίωνε με το
προσάρμοσε τις δραστηριότητες του, τις παραγωγικές, σε αυτό το περιβάλλον, έπαιρνε τους πόρους που ήταν άμεσα διαθέσιμοι και σε ένα βαθμό μπορούσαμε και συμπληρώναμε αρμονικά. Και πάντα αποτύπωνε αυτά τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος μέσα στην τέχνη. Το γραπτό λόγο, το προφορικό λόγο, τα δημιουργήματα, ορμένια, έτσι μορφές των βράχων που συνθέτουν όλο αυτό που λέμε φυσικό πάρκο του Ψιλοίτη. Όλα αυτά τα χρόνια που δραστηριοποιείται το φυσικό πάρκο έχει προσπαθήσει να αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες, καταρχήν ξεκινώντας από την εκπαίδευση, με εκπαιδευτικά προγράμματα που τώρα πλέον υποστηρίζεται και από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρτογείου, όπου μπορεί να φιλοξενήσει μαθητές, μπορεί να φιλοξενήσει επισκέπτες από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο έρχεται στο Γεωπάρκο ένα κολέγιο από την Αγγλία, το οποίο δουλεύει πάνω στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη για να μελετήσει το Γεωπάρκο του Ψιλοίτη τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Φιλοξενούμε πάρα πολλούς επισκέπτες, ομαδικές αποστολές, γκρουπ όπως οι σπηλιολόγοι, ξεναγοί, δάσκαλοι που γίνονται εντόπου ξεναγήσεις πάνω στο Γεωπάρκο. Κάθε χρόνο γίνονται διάφορες δραστηριότητες προβολής της περιοχής, διοργανώνται διαγωνισμοί για μαθητές, όπως είναι οι τρεις μαθητικοί διαγωνισμοί που έχουν γίνει, ζωγραφικής, φωτογραφίας. Γίνονται σεμινάρια ορεινής διαβίωσης για τους δασκάλους, ώστε να παίρνουν τα παιδιά τους από την τάξη, να τα βγάζουν έξω, να ζουν τη φύση πραγματικά και να μην είναι εγκλωβισμένα μέσα σε τέσσερις τοίχους. Και βέβαια γίνεται η προβολή του περιβάλλοντος και της περιοχής μέσα από διάφορες αφορμές, όπως και επισκέψεις ευρωβουλευτών που είχαν γίνει πέρσι, πρόπερσι πάνω στο Ψιλορίτη ή διάφορες άλλες ομάδες. Στην προσπάθεια για να αναδείξουμε την περιοχή τοποθετήθηκαν διάφορες συνδεωτικές πινακίδες, πολλές πλέον έχουν καταστραφεί. Για πρόεδρο, τι κάνατε, αλλά είστε, χαίρομαι σας λέω. Για πρόεδρο, είδα σήμερα στη Ραϊκή, πήρα εκεί. Λίγο σαν γιατρό, δεν ακούς. Ναι, μισό. Τι, ακούω φωνές, ακούω φωνές. Α, εγώ για Ραϊκή. Εδώ πάνω στο Ροδονιράκι. Χρωμάτων Χροτέχ θα τη βρείτε στο κατάστημα Μιχάλης Καρανικόλας στο πρώτο χιλιόμετρο Κανιδίου Πορτοχελίου. Τηλέφωνο 27540-22823. Η πιο αγαπημένη επιλογή για ολόφρυσκο ψάρι και θαλασσινά εμπέσματα παραδοσιακά πάνω στο κύμα. Εστιατόριο Σαράξα, η ταβέρνα της γιαγιάς. Το πιο γνωστό σημείο για θαλασσινές απολαύσεις. Εστιατόριο Σαράξα, η ταβέρνα της γιαγιάς. Στη Χανίτσα Πορτοχελίου, ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Τηλέφωνο 27540-57-245. Υγρασίες, ρογμές, αποκολλήσεις. Πλιάνος συνεργατών της ΣΥΚΑ με την ένδειξη ΣΥΚΑ Experts. ΣΥΚΑ
Experts, οι ειδικοί στην οικοδομή. Σίκα Expert Ερμιονίδας, Μαχαίρα Μαρίνα. Πρώτο χιλιόμετρο, Κρανιδίου Ερμιώνης. Τηλέφωνο 27540-23113. Τεχνιδιάρικο, σαν τις ακτίδες του ήλιου πάνω στη θάλασσα. Καλοκαιρινό και να είναι Ασάντο Μπέι. Στην προσέχεια και απόλαυση και είσαι Ασάντο Μπέι.
Thank you.
Ευχαριστώ.